κύριο Σταύρο Μαγκαλιό, γνωστό σε όλους σας φυσικά. Κύριε Μαγκαλιά, καλή σας ημέρα. Χρήστο μου, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω μετά από ένα έτσι, ναι, μια μικρή πάση, ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όπως είπες, παλιός Χρήστο. Ο πιο παλιός είναι εκεί. Ο πιο παλιός είναι ο κύριος Μαγκαλιός. Λοιπόν, γεγονός. Πλησιάζουμε την 30ετία. Και πλησιάζεται ουσιαστικά και στη σύνταξη. Βέβαια. Δεν πιστεύω να πάρετε σύνταξη από αγροτικό ιατρείο τελικά. ελπίζω πως όχι, Χρήστο, μετά από 34 χρόνια. Τι είναι αυτό που συμβαίνει λοιπόν, κύριε Μαγκαλιά, τώρα εκεί, και γιατί μόλις πήραμε και το υπόμνημα των εργαζομένων, κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους του κέντρου υγείας, φοβούνται υποβάθμιση του κέντρου υγείας σε περιφερειακό ιατρείο, φοβούνται συγχώνευση με το ΚΕΦΙΑΠ. Τι γίνεται? Εντάξει, εκεί τώρα. Χρήστο μου, έχουμε εξηγήσει σε όλους τους φορείς και σε όλους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτά τα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως είναι η Τρίτη, είπε, ναι, έτσι, που είναι και ο φορέας μας που εκεί λογοδοτούμε, έχουμε πει το εξής, ότι άλλο η πρωτοβάθμια φροντίδα, παύλα κέντρο υγείας άρρωστου οριστικού, και άλλο το κέντρο αποθεραπείας. Μισό λεπτό όμως, κύριε Μαγκαλιά, αυτά είναι, ναι, πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν όλοι. Αυτές οι προτάσεις έγιναν τώρα εδώ από τον κύριο Τσικαλάγια, ακούμε και τον κύριο Κεπαψόγλου. Δεν είναι δυνατόν να μην το γνωρίζει αυτό ο κύριο Τσικαλάγιας. Εμείς ακούμε με προσοχή τις θέσεις όλων, είτε των πολιτικών παραγόντων, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά λέμε ένα πράγμα, Χρήστο. Δεν χαλάμε ποτέ κάτι έτοιμο για να κάνουμε κάτι άλλο. Σωστά, αλλά έτσι, ο κ. Τσικαλάγης λέει και άλλα πράγματα. Λέει ότι θα μπορούσατε να στηρίξετε, παραδείγματος χάρη, και εθελοντικά το ΚΕΦΙΑ. Είστε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Χρήστο, ποτέ το κέντρο υγείας δεν αρνήθηκε να στηρίξει. Θα σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε παθολόγος 3 φορές τη βδομάδα που επισκεπτόταν το κέντρο αποθεραπείας και έδινε τις υπηρεσίες του. Ακόμα και εγώ ήμουνα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να στηρίξουμε το κέντρο αποθεραπείας. Αλλά το κέντρο αποθεραπείας, Χρήστο, έχει ανάγκη από πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χρειάζεται να είναι οι φυσίατροι, χρειάζονται οι παρουσίες των φυσιοθεραπευτών, ναι, ναι, χρειάζονται οι παρουσίες των ψυχολόγων ή ακόμα και ψυχιάτρων. Λοιπόν, είναι πραγματικά κτηριακά ένα εξαίσιο κτίριο, αλλά θα πρέπει οι παράγοντες να εστιάσουν την προσοχή τους στο πώς θα το στελεχώσουν, γιατί δεν μπορούμε να χτίσουμε από το ρετυρέ προς τα κάτω. Το Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού επί 34 συναπτά έτη προσφέρει τις υπηρεσίες του, Χρήστο, και δεν το κρύβω, τα τελευταία χρόνια μαζί με την προσθήκη και των μεταναστών η κίνησή μας έχει τετραπλασιαστεί. Μα είναι, έχουν βγει και τα νούμερα όπως τα έχουμε ανακοινώσει ήδη. Μόνο το 19 έχουμε συνολικά 40, να το δω και ακριβώς κιόλας. Ναι, ναι, ναι. 45.882 ασθενείς. Τεράστια τα νούμερα. Είναι γεγονός, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και το βράδυ, Χρήστο. Υπάρχουν στατιστικά, υπάρχουν τα ονόματα, είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο μας. Υπάρχει στατιστική πόσα εμφράγματα έχουμε σώσει. Υπάρχουν στατιστική πόσα οξέα πνευμονικά ειδήματα, έτσι, πάσχοντες έχουν σωθεί εδώ από το κέντρο υγείας. Δηλαδή, Χρήστο, είναι ένα κέντρο υγείας πρότυπο. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Τρίτη, είπε, τα λέει το Υπουργείο, τα λέει η Αθήνα. Θα σας θυμίσω μόνο ένα περιστατικό. Τότε με τη γαστρεντερίτιδα, κύριε Νατσούλη, θυμόσαστε. Όλο το βάρος του 20 είναι. Μπόρεσε πραγματικά ένα μικρό κέντρο υγείας με αυτό το δυναμικό που διαθέτει και αντεπεξήλθαμε και μας πήρε το Υπουργείο και μας έδωσε τα έδια. Κύριε Μαγκαλιά, να προχωρήσουμε. Προτάσεις. Πώς είδατε αυτή την πρόταση, τι γίνεται, τι άποψη έχετε εσείς για αυτή την πρόταση? Εντάξει, τώρα, Χρήστο, οι απόψεις είναι καλό να ανταλλάσσονται, οι παράγοντες να μιλάνε, να συζητάνε, να ακούμε τις προτάσεις κτλ. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δω αυτή τη συγχώνευση, Χρήστο, δεν μπορώ να τη δω πώς μπορεί να γίνει. Είναι δύο τελείως διαφορετικά ιατρικά ιδρύματα. Ναι, αλλά τους είπε, λέει, τους εργαζόμενους, εδώ διαβάζω το επόμενο, δεν μπορεί να λειτουργήσουν, ναι, δυο μονάδες σε τόσο κοντινή απόσταση ενός χιλιόμετρου. Ναι, αλλά οι μονάδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά την ιατρική παροχή.
Δεν έχουν καμιά σχέση μία μονάδα με την άλλη. Και γι' αυτό κρίνεται, λέει, πάντα σύμφωνα με τους εργαζόμενους ο κ. Τζικαλάγιας, ότι πρέπει να υποβαθμιστεί το κέντρο σε περιφερειακό ιατρείο για να ενσωματωθεί στο ΚΕΦΙΑΠ. Αυτά πώς τα ακούτε εσείς? Όπως σου είπα και προηγουμένως, εμείς χαιρόμαστε να ακούμε τις ιδέες του καθενός. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν. Είναι κάποια πράγματα στην προκειμένη περίπτωση που δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί και και εσείς από τη δικιά σας μεριά λέτε για το έργο του κέντρου υγείας και το πόσο δυναμικά. Ο κ. Τζικαλάκης μιλάει για φθήνουσα πορεία. Και ότι εργάζεται σε ένα κτίριο. Ναι. Που καταραίει, λέει. Που καταραίει, είπε στους εργαζομένους. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, εμείς τι κάναμε. Στείλαμε από τη γραμματεία μας τα στατιστικά μας και ό,τι λένε τα στατιστικά αυτή είναι και αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία φθήνουσα πορεία. Θα σας πω ένα πράγμα. Έτσι λένε οι εργαζόμενοι ότι τους είπε ο κύριος Τζικαλάγιας. Ότι βρίσκεται σε φθήνουσα πορεία, ότι είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν δύο μονάδες ένα χιλιόμετρο. Γι' αυτό πάμε περιφερειακό ιατρείο και συγχώνησμη και ΦΙΑΠ. Εν πάση περιπτώσει, Χρήστο, εγώ λέω ότι ζητάς την άποψη. Βέβαια, μα αυτό και εγώ σου λέω ότι το Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 1,5 χρόνο, έχει συμπληρώσει τη θέση της ακτινολόγου, ναι. Είναι μια εξαιρετική ακτινολόγος, όπως και τις θέσεις παιδιάτρου. Και πρόσφατα δόθηκε και το πράσινο φως για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το είπε και ο Δήμαρχος. Ναι, θα αλλάξουν τα κουφώματά μας. Θα κάνουμε συντήρηση και τα λοιπά. 205.000. Ναι, μπράβο Χρήστο, είσαι πλήρως ενημερωμένος. 205.400 ευρώ για την ακρίβεια. Εν πάση περιπτώσει, σας ξαναλέω και είναι ένα τσούλι να ακούσει και ο κόσμος ότι κάθε ένας έχει την άποψή του. Έτσι, μιλώντας όμως, θα καταλάβουν ότι πραγματικά κάποια πράγματα δεν ισχύουν για το κέντρο μας. Σήμερα ο Δήμαρχος, κύριε Μαγαλιά, πρότεινε το εξής, το ΚΕΦΙΑΠ. Να φύγει τελείως υπό τη σκέπη του, να αποκοπεί εντελώς, να φύγει από το νοσοκομείο της Καστοριάς. Να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με δικό του διοικητικό συμβούλιο και διευθύνοντα σύμβουλο, να είναι ευέλικτο στην αγορά και να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει και με προσλήψεις και με τα πάντα. Συμφωνείτε εσείς σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ναι, είναι πραγματικά μια σοβαρή θέση αυτή, γιατί σας είπα, ο κόσμος ίσως δεν γνωρίζει τι δουλειά κάνει το ΚΕΦΙΑΠ και τι δουλειά κάνει το Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού. Το ΚΕΦΙΑΠ έχει να κάνει με εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένους πελάτες, κύριε Νατσούλη, και ασθενείς. Σας είπα τις ειδικότητες που χρειάζεται. Δεν έχει καμία σχέση η εργασία που προσφέρει το Κέντρο Υγείας με την προσφορά εργασίας του ΚΕΦΙΑΠ. Ναι. Εγώ θα πω μια κουβέντα γι' αυτό και όπως ξέρετε, το Κέντρο Υγείας Άργους Οριστικού ανήκει στην Τρίτη Ήπειρο, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Δεν ανήκει στο νοσοκομείο πλέον. Ναι, ναι, ναι. Όπως και το Κέντρο Αποθεραπείας ανήκει στο νοσοκομείο. Έχω την αίσθηση ότι πραγματικά, εάν αυτό το Κέντρο Αποθεραπείας τελεχωθεί από το κατάλληλο προσωπικό, θα φέρει πελατεία και από τη Λάρισα και από το Βόλο και από τη Βόρειο Ελλάδα και από όλα. Είναι ένα εξαιρετικά κτηριακά, είναι ένα κτίριο το οποίο πραγματικά είναι ένα στολίδι. Αν πραγματικά στελεχωθεί από τους σωστούς γιατρούς, πρέπει να εστιάσουν την προσοχή οι παράγοντες στο να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό, κύριε Νατσούλη. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Και μπορεί να δουλέψει να φέρει πραγματικά πελάτες και ασθενείς από όλη τη Βόρεια Υπάρχουν Ελλάδα. Υπάρχουν τα σχέδια για την πισίνα με νερό από τα Ιαματικά της Αμουδάρας. Να διαφημιστεί, να χτιστούν ξενώνες περιμετρικά εκεί για τους συγγενείς των ανθρώπων που θα μένουν. Είναι όπως δουλεύουν τα ιδιωτικά στη Θεσσαλονίκη και αλλού, να γίνει και εδώ, γιατί όχι δηλαδή. Πιστέψτε με, θα φέρει κόσμο και θα είναι μια οικονομική πηγή για τον νομό Καστοριάς που ξέρετε πόσο πάσχει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Ανησυχία τώρα υπάρχει εκεί μετά από όλα αυτά. Βλέπουμε και το υπόμνημα. Δεν ξέρω αν και οι γιατροί τώρα εκεί βγάλετε κάποια ανακοίνωση κι εσείς, κύριε Μαγάλη, δεν ξέρω. Καμία ανησυχία δεν υπάρχει, Χρήστο. Εμείς όχι, ανησυχία υπάρχει. Για να βγάλουν το υπόμνημα ο Σύλλογος των Εργαζομένων, υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει. Ήμασταν υποχρεωμένοι μετά από κάποιες θέσεις που ακούσαμε. Και είναι ένα υπόμνημα το οποίο στέλνουν στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, πρέπει να πω, έτσι. Ναι, και σε άλλους φορείς, όχι μόνο εκεί. Και άλλου, σωστό. Και κοινοποιούν και κοινοποιούν Δήμο, ναι. Κοινοποιούν, ναι. Βεβαίως. Καλά θα κάνουν και οι παράγοντες του Υπουργείου. Αυτό ρωτάω, αν σκέφτεστε και εσείς οι γιατροί,
βοηθητικά στους εργαζόμενους στο σύλλογό τους εκεί, να βγάλετε κι εσείς ένα υπόμνημα, να το στείλετε κι εσείς. Αν βέβαια συμφωνείτε με αυτά που λένε οι εργαζόμενοι. Χρήστο, βεβαίως συμφωνώ. Θα πω μόνο μια κουβέντα. Καλό θα είναι από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, να εστιάσουν την προσοχή τους οι παράγοντες στο να στελεχώσουν το κέντρο αποθεραπείας με το σωστό προσωπικό. Ναι. Κοιτάξτε, αν πραγματικά... Εντάξει, τώρα λίγο είναι... οι συμβάσεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, επίσης, 27. Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέμα Υπουργείου και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά το κέντρο υγείας, το να στηριχτεί από παθολογικής πλευράς, δηλαδή από το κέντρο υγείας, πάντα στηριζότανε. Άλλωστε είμαστε 5-10 λεπτά απόσταση, κύριε Νατσούλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι περιστατικό έχει έρθει από εδώ πέρα, έχει αντιμετωπιστεί στο κέντρο υγείας. Αλλά σας λέω, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τους ρόλους των δύο αυτών ιδρυμάτων. Είναι τελείως διαφορετικοί οι ρόλοι. Ωραία. Δεν έχω τουλάχιστον κάποιο παράδειγμα από το παρελθόν ότι κάποιο κέντρο αποθεραπείας έχει συγχωνευτεί με ένα κέντρο υγείας. Δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Χάρηκα που το είπαμε, κύριε Μαγαλιά. Χρήστο μου, να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Καλή χρονιά και καλή υγεία. Μόνο αυτό να είμαστε γεροί και δυνατοί, τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Και καλή υγεία σε όλους τους συμπολίτες. Μακάρι. Και έχουμε πραγματικά σύντομα να αναθαρίσει και λίγο η εργασία και να μείνουν οι νέοι μας στη θέση τους εδώ. Καλά. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ευχαριστώ για όλα. Καλημέρα, κύριε Μαγαλιά.